Φίλες και φίλοι, λάθος κοιτάτε. Όλοι από εδώ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, γεια σας. Δεν σας το χάλασα. Θα έρθει και αυτός που περιμένετε, θα έρθει. Αλλά πρώτα ένα μικρό καλωσόρισμα από μένα. Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Για να ξεκινήσουμε από αυτόν εδώ το χώρο, για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ότι δεν πάει άλλο, ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο. Όμως, φίλοι και φίλες, όμως, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι τις μέρες αυτές και τη σημερινή μέρα τη σκιάζει η θλίψη, τη σκιάζει ο θρήνος, τη σκιάζει ο θρήνος για το χαμό των δύο παλικαριών μας, των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας. Το χειροκρότημα είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Θα παρακαλούσα λοιπόν να τηρήσουμε όλοι ενός λεπτού σιγή αμέσως τώρα στη μνήμη του σμιναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του υποσμιναγού Μάριου Μιχαήλ του Ρούτσικα που έφυγαν την ώρα του καθήκοντος. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας. Δύο τόσο νέα παλικάρια, τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας, στις οικογένειες των παιδιών αυτών, στις οικογένειες, στα αδέλφια, στους φίλους. Είναι τόσο δύσκολο να χειριστεί κάποιος μια τέτοια απώλεια. Μαζί τους όμως είμαστε κι εμείς, στο πλευρό τους είμαστε κι εμείς, τους στηρίζουμε με όλη τη σκέψη, την αγάπη, τη συμπάθειά μας. Είμαστε εκεί μαζί τους, δεν είναι μόνοι τους. Χαιρόμαστε λοιπόν πολύ που είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το χώρο, όλοι στο φιλόξενο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Περιστερίου, για να στείλουμε το μήνυμα ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο όλοι οι άνθρωποι, κάθε ένας που ζει σε αυτή τη χώρα. Οι γονείς, οι οποίοι προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ακραίες συνθήκες, σε συνθήκες ακραίας ακρίβειας, που αγωνιούν να τα φέρουν βόλτα με το εισόδημά τους, που χάνουν τον ύπνο τους αγωνιώντας για το πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, τι επαγγελματική αποκατάσταση θα έχουν για τα παιδιά αυτά που και ενήλικα και κοντά στα 30, στα 40 ακόμη, αναγκάζονται να κοιμούνται στο παιδικό τους δωμάτιο γιατί δεν μπορούν να στηριχτούν στα πόδια τους να δομήσουν μια ενήλικη ζωή κανονικότητας. Στους νέους που αξίζουν κάτι καλύτερο και που αποτελούν το μέλλον της Ελλάδας και οι οποίοι σκέφτονται ακόμη και τώρα πώς θα μπορέσουν να κάνουν, πότε θα μπορέσουν να στήσουν τη δική τους οικογένεια. Οι μικροί, οι μεσαίοι επιχειρηματίες που ζουν κάθε μέρα με το άγχος του αν θα βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή τους,
βλέπουν να μειώνεται η κατανάλωση, να αυξάνονται και να τους λυγίζουν τα έξοδά τους. Οι καλλιτέχνες που βλέπουν την κυβέρνηση να τους εμπέζουν, που ξόδεψαν χρόνια σπουδών, ξόδεψαν χρόνια για να μπορέσουν να μοιράσουν τον πολιτισμό στη χώρα μας και έξω από τα σύνορά της και πια δεν αναγνωρίζονται τα χρόνια αυτά και ο κόπος τους. Οι γυναίκες, οι ανήπαντρες μητέρες, οι κακοποιημένες σύζυγοι της διπλανής πόρτας, που δεν έχουν πού να ζητήσουν βοήθεια, πού να στραφούν να πούν τον πόνο τους, τις αντιμετωπίζουν σαν θύτες και όχι σαν τραυματισμένες ψυχές όπως πραγματικά είναι. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η οποία είδε να πηγαίνουν πίσω οι κατακτήσεις που υπήρξαν για ισότητα, με μια κυβέρνηση που δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα του καθενός, που δεν αγκαλιάζει όπως οφείλει να κάνει, σε ένα καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, τις ψυχές όλων, τον καθένα μας ξεχωριστά, σαν ίσους μεταξύ τους. Οι γιατροί, το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, οι ασθενείς. Είδαμε τι περάσαμε μέσα στην πανδημία σε αυτό το σύστημα υγείας. Οι νέοι, οι οποίοι έχουν φύγει και δεν βλέπουν ελπίδα μπροστά τους για να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους και που προσφέρουν ό,τι έχουν μέσα τους, όλη τη δύναμη, την επένδυση που κάναν στις σπουδές τους για να αναπτυχθούν ξένες χώρες. Οι άνθρωποι των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι μάλιστα βρέθηκαν και στο στόχαστρο παρακρατικών κέντρων σε μια κρίσιμη περίοδο για την εθνική ασφάλεια. Όλος αυτός ο κόσμος είμαστε εμείς. Που 3,5 χρόνια τώρα γίναμε το εύκολο θύραμα μιας κυβέρνησης που προτίμησε όχι να μας ακούει, αλλά να μας κρυφακούει. Γι' αυτό αξίζουμε μια καλύτερη δημοκρατία. Γι' αυτό αξίζουμε ένα ουσιαστικό κράτος δικαίου. Αξίζουμε δικαιοσύνη παντού, φίλες και φίλοι, σύντροφες και συντρόφισσες. Και από αυτό τον αγώνα δεν πρέπει να λείπει κανένας. Σήμερα γεμίσαμε, από εδώ που ξεκινάμε να βγαίνουμε στον κόσμο, να μιλάμε με τον κόσμο, γεμίσαμε το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Περιστερίου και θέλω να χειροκροτήσετε και όλους αυτούς που είναι απ' έξω. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έξω και μου λένε ότι εξακολουθούν και έρχονται. Δεν χωράνε μέσα, αλλά παρακολουθούν από γιγαντοοθόνες. Και ελάτε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την πλατιά πορεία προς τον ελληνικό λαό, καλώντας φυσικά στο βήμα τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, αμέσως τώρα. Πρόεδρε, έλα κοντά μας!